ο βαπτιστής Χριστός μας και το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τους μεγάλους της γης, να πάρουν σωστές αποφάσεις, να προστατεύσουν την ειρήνη στον τόπο μας. Ο Χριστός μας και η Παναγιά μας να προστατεύει τη χώρα μας, όλοι μαζί ενωμένοι, μονιασμένοι, σαν έθνος, σαν λαός, να σταθούμε όρθιοι, να προστατεύσουμε την πατρίδα μας από κάθε άσχημο και από κάθε επιβουλή. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εύχομαι το φως των Θεοφανίων να γεμίσει με φως τις ψυχές όλων μας και φώτιση σε όλους αυτούς που έχουν την τύχη του κόσμου στα χέρια τους, έτσι ώστε να έχουμε μια χρονιά ειρηνική, με ευημερία και προκοπή και υγεία για όλους. Καλή χρονιά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Είναι μια χρονιά δύσκολη που ξεκινάει με μεγάλες αβεβαιότητες, αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να παλέψουμε για περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη, για περισσότερη δημοκρατία, για μεγαλύτερη συνοχή μέσα στην κοινωνία μας και από τη μεριά μας δεσμευόμαστε απέναντι στους Έλληνες πολίτες ότι αυτό θα το κάνουμε πράξη. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, με οικογενειακή ευτυχία και με αποφασιστικότητα θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Να ευχηθώ χρόνια πολλά από τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης στα Θεοφάνεια, να φωτιστούμε όλοι, να πράττουμε το καλό, το δίκαιο, το χρήσιμο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έπεσαν σήμερα για τον Σταυρό και αυτό να είναι βοήθειά τους. Χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης σημερινή. Εορτή φωτίσεως ανθρωπότητας δια του Αγίου Βαπτίσματος. Εύχομαι το Πνεύμα του Άγιο να μας φωτίζει όλους και να μας δείχνει το δρόμο της ενότητας και της ομοψυχίας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζοντες και συγχαρητήρια στα θαραλέα παιδιά που δείξαν τα παγωμένα νερά. Πραγματικά συγχαρητήρια και του χρόνου. Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, η πόλη της Καλαμάτας εόρτασε σήμερα τη μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων. Λαμπρός ο εορτασμός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Σήμερα που τα πάντα δοκιμάζονται, ο Επιφανής Κύριος έρχεται να μας υπομνήσει ότι μόνο με πίστη, μετάνοια, αλληλεγγύη και αγάπη στον συνάνθρωπο θα ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες, διαμορφώνοντας συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.